κυρίες, αλλά γιατί μου δώσανε μια ένεση αισιοδοξία ότι χρειαζόμουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, γιατί εδώ, όσοι μπαίνουμε στον Ασταρκό, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι, θεωρώ, ήρεμα πολύ. Δεν ακούγεται πολύ το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει. Λοιπόν, άρα χρειαζόταν. Να πω ότι θα πρέπει λίγο να μην μπερδευτούμε εναντίον ποιανού στρεφόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι όλο το κομμάτι των θεοκαλλιεργειών, για μένα πιστεύω όχι. Αυτό που είναι τώρα το επίγον είναι το παράκειο τμήμα στο οποίο κάποιοι πάνε να εγκατασταθούν. Άρα λοιπόν πρέπει να προσανατολιστούμε στο συγκεκριμένο, να κάνουμε δράσεις οι οποίες να αφορούν το συγκεκριμένο. Μια πρώτα θα ήταν, ας πούμε, να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη, να κάνουμε ένα ραντεβού επιτροπή, να του ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις ότι τη δυσαρέσκειά μας, ότι δεν θα περάσει, ότι εμείς ό,τι από μεριά μας μπορούμε να το κάνουμε, θα στραφούμε εναντίον σου, να μας καταλάβουν δηλαδή λίγο. Λοιπόν, θα διαφωνήσουμε το κομμάτι του LPG, διευθύντριά μου, ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει στις ηθοκαλλιέργειες και αυτό είναι μεγάλο φρενάρισμα για την κοινωνία. Παράδειγμα, όταν ο Δήμαρχος κάνει μια ανάρτηση με μια ωραία φωτογραφία, βλέπουμε στο Facebook 700-800 like, όσοι χαζεύουν, και του το είπα το χθες. Έκανε μια ανάρτηση για τη σημερινή συγκέντρωση, ξέρετε πόσα like είχε από κάτω, 5. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαδάκι. Έτσι ότι δεν είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό. Υπάρχουν φρενάρισματα. Εγώ είμαι ο τελευταίος θα ζητήσω ευθύνες από τον εργαζόμενο να βγει μπροστά. Πιστεύω ότι έχει κάθε δικαίωμα να διαφυλάξει το μεροκάμα του που να πάει στο σπίτι. Εντάξει. Όσοι όμως δεν εμπλεκόμαστε εκεί, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη να μπούμε μπροστά και να μπούμε μπροστά όχι μόνο με ένα συλλαλητήριο το οποίο θα τελειώσει μια μέρα. Μπορεί προφανώς να γίνει μια πολύ καλή οργάνωση από την Επιτροπή, να γίνει ένα συλλαλητήριο, αλλά αυτό θα σταματήσει. Δεν σταματάει τη διαδικασία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πιστεύω. Δηλαδή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δυνατό όπλο που φτάνει το μήνυμά σου από εδώ προς όλο τον κόσμο. Όσοι διαβάσετε ένα άρθρο που έγραψα, το γράφω εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν σελίδες στο Ιντερνετ που κάνουν διαφημίσεις και σου πετάνε οτιδήποτε. Ας πληρώσουμε μια εταιρεία λοιπόν, η οποία τι να κάνει. Να βγάζει μονίμως σε περιβαλλοντικούς λόγους σε όλο τον κόσμο ότι αυτό το προϊόν που παράχθηκε εδώ πέρα έχει γίνει με έναν βιασμό της φύσης. Να μποϊκοτάρεις το προϊόν. Να αρχίσεις και να λες ότι ό,τι παίρνετε από εκεί έχει κάνει ζημιά. Δεν αναφερθώ τώρα στα κόκκινα ματωμένα διαμάτια κλπ. Κάπου εκεί παραπέμπω. Έτσι. Είναι ένας τρόπος όμως δράσης διαφορετικός. Γιατί η κινητοποίηση θα γίνει μία φορά, θα γίνει δύο, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Αν πληρώσει όμως μια εταιρεία και σου πετάει συνέχεια διαφημίσεις ότι ψάρια από το παράκτιο λοιπόν, μέτωπα Αστακού Μύτικα έχει προκαλέσει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, λοιπόν σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα γίνει επικοινωνία. Έτσι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι δράσης. Εγώ είμαι υπέρ των κινητοποιήσεων, να πάμε στα κάγκελα, να βάλουμε και φωτιά. Δεν είναι πολύ λόγο διευθύντρια να βάλουμε φωτιά. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εντάξει. Αυτό, ευχαριστώ.